Είναι η τρίτη φορά που γυρίζω το ίδιο βίντεο. Καταλαβαίνεις τι νεύρα έχω, ε? Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είναι η τρίτη φορά που το λέω, όπως ακούσατε και τον πρόλογο. Αυτή τη φορά ήρθα έξω, παρέα με τα πουλάκια, να γυρίσω το βίντεο εδώ, στο φυσικό φως, στο φυσικό αέρα, με τα πουλάκια να κελεδούν. Θα το κάνω εντάχει αυτό το βίντεο, γιατί παρότι ήταν να γίνει μεγάλο, τη μία φορά δεν μ' άρεσε. Όπως τα είπα, τη δεύτερη φορά η κάμερα ξεψύχησε για κάποιο λόγο. Οπότε δεν θα τα ξαναπώ τρίτη φορά ακριβώς όπως τα είπα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε αυτό το βίντεο θα κάνω ένα live update, γιατί γενικά όταν κάνω σχέδια κάποιος από εκεί πάνω πεθαίνει στα γέλια, δεν εξηγείται διαφορετικά. Πάνε τα σχέδιά μου και γενικά αποφάσισα να πατήσω λίγο πιο πολύ τα πόδια μου στη γη, να μην κάνω μεγάλα όνειρα και μεγαλεπίβολα σχέδια, γιατί δεν μου βγαίνει ποτέ. Όπως ξέρετε, περάσαμε ένα θέμα υγείας στην οικογένεια. Έπρεπε να λείψουμε Θεσσαλονίκη και τα σχετικά. Να σας ζητήσω καταρχάς συγγνώμη που δεν έχει γίνει η κλήρωση και δεν δόθηκαν τα πράγματα από το προηγούμενο βίντεο. Αλλά πραγματικά ήταν αδύνατον, γιατί 3 Ιουλίου που ήταν προγραμματισμένη να γίνει η κλήρωση, εμείς είχαμε ήδη φύγει για Θεσσαλονίκη. Δεν σκέφτηκα καν να πάρω τα πράγματα μαζί μου, όπως καταλαβαίνετε, για να κάνω την κλήρωση εκεί και να τα στείλω από εκεί. Η κλήρωση θα γίνει, αλλά θα γίνει μάλλον μέσα στα social media, οπότε όσοι έχετε λάβει μέρος από εδώ από το YouTube, πηγαίνετε να με ακολουθήσετε στο Instagram. Θα σας το έχω κάτω στο κουτί. Επίσης, συγγνώμη που το βίντεο αυτό δεν ανεβαίνει Τετάρτη, αλλά σήμερα που γυρίζω το βίντεο είναι Τετάρτη, οπότε μαζί με το edit και όλα αυτά, κατά πάση πιθανότητα θα ανέβει Πέμπτη. Λοιπόν, επειδή το παρελθόν και γενικά το να κάνω σχέδια, γενικά το 18 με πήγε λίγο... Δεν με πήγε καλά, θα πω. Και το 19 ακόμα χειρότερα, συνεχίζει δηλαδή έτσι την ανωδική του πορεία. Αποφάσισα με τα δεδομένα που έχω σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί αύριο δεν ξέρω τι μου ξημερώνει άλλο, να κάνω κάποια makeover στο σπίτι. Γιατί γενικά το σπίτι είναι ένας χώρος που θέλω να μπαίνω και να ηρεμώ και να περνάω καλά. Οπότε, αφού τα μεγαλεπίβολα σχέδια που είχα για πάρα πολλούς λόγους δεν μου πέτυχαν και έχω περάσει πολύ μεγάλες μπόρες τον τελευταίο καιρό, αποφάσισα να χαμηλώσω λίγο τον πήχη και να κάνω ό,τι μπορώ τώρα σήμερα με τα δεδομένα που έχω αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που μιλάμε. Γιατί το παρελθόν έχει περάσει και το μέλλον ακόμα δεν έχει έρθει. Και δεν ξέρουμε και αν θα έρθει για όλους. Οπότε, πρώτα-πρώτα, σε πρώτη φάση, θα φτιάξουμε το δωμάτιο του παιδιού, καθώς έχει φτάσει 3,5 χρονών και δωμάτιο δεν έχει. Οπότε θα κάνουμε ένα ταξίδι τέτοιου τύπου, θα είναι διάφορα makeover και διάφορα upgrade μεριών του σπιτιού που ήδη υπάρχουν, τέλος πάντων, αλλά θέλω να κάνω έτσι μια αναβάθμιση. Θα σας βάζω εδώ στο πλάι για να μην μας πάρει 10 μέρες αυτό το βίντεο. Εικόνες από πράγματα που αγόρασα, πραγματάκια που βρήκα στο IKEA και σε thrift store και τέτοια. Και θα σας βάζω και εικόνες για το πώς είναι το δωμάτιο του παιδιού και γενικότερα το σπίτι πριν. Αυτή τη στιγμή το σπίτι είναι σαν ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Δείξτε λίγη επίοικια, προχθές γυρίσαμε, δεν έχω προλάβει να κάνω και πολλά πράγματα και μάλλον δεν θα προλαβαίνω κιόλας να κάνω πολλά πράγματα. Δεν θέλω να πω ότι δεν θα ανεβαίνουν βίντεο κάθε Τετάρτη, γιατί ευελπιστώ να ανεβαίνουν βίντεο κάθε Τετάρτη. Θα υπάρχει random περιεχόμενο φυσικά, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορώ συνέχεια να κάνω βίντεο με makeover και τέτοια, γιατί μια κουβέντα είναι. Ακόμη δεν ξέρω πώς θα τα γυρίσω, ούτε πώς θα τα μοντάρω, δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω καν αν θα μου βγει αυτό που έχω στο μυαλό μου, ως συνήθως. Αλλά θα προσπαθήσω, αυτό μπορώ να το υποσχεθώ. Το λοιπόν βρίσκομαι έξω από ένα από τα δύο δωμάτια που είναι αποθήκη αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που μιλάμε. Δεν θα συνεχίσουν όμως να είναι για πολύ. Έχω σκοπό να μπω δυναμικά. Τώρα θα μου πεις πώς θα μπεις δυναμικά στο makeover τη στιγμή που δεν έχεις δουλειά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω παραιτηθεί από όλες μου τις δουλειές για να μπορέσουμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη ώστε να κάνουμε αυτά που χρειαζόταν στο νοσοκομείο. Και θα χρειαστεί για πάρα πολύ καιρό ακόμα να πηγαίνω έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα έχω δύο βάσεις στην ουσία αυτή την περίοδο της ζωής μου. Καθώς το συμβάν αυτό τέλος πάντων θα πάρει 1,5 χρόνο περίπου για να γιατρευτεί, για να γίνει καλά. Όλα καλά όμως, είμαστε εντάξει, συνεχίζουμε τη ζωή μας από εκεί που την είχαμε αφήσει. Θα πεθάνουμε και όλες, αδερφέ, σιγά. Κάτι μου μπήκε στο μάτι. Αλλά δεν βλέπω να το βγάλω.
Το επόμενο βίντεο θα είναι ένα βίντεο που θα αφορά το χρώμα κοιμωλίας και την εταιρεία Pure & Original, φυσικά, και δεν θα είναι σπονσοραρισμένο. Ήταν να είναι αυτό το βίντεο, αλλά προτίμησα να κάνω πρώτα ένα βίντεο για να σας πω δύο πράγματα και μετά να συνεχίσουμε στα υπόλοιπα. Γενικά το πλάνο θα αφορά τέτοιου τύπου DIY, πράγματα πριν και μετά, δωμάτια πριν και μετά, κάποιες γωνιές πριν και μετά. Και επίσης, με μία μικρή επιφύλαξη σας λέω ότι θα υπάρχουν και άλλα βίντεο σχετικά με τη δίαιτα και τα κιλά. Έχω ανακαλύψει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο αποφάσισα να μην το βάλω σε αυτό το βίντεο. Είναι η τρίτη φορά που το γυρίζω. Τις προηγούμενες δύο το έβαλα στο βίντεο, αυτή τη φορά δεν θα το βάλω στο βίντεο. Θα κάνω ξεχωριστό βίντεο γι' αυτό. Οπότε αναμένετε και ένα διαιτοβλόγιο τις επόμενες μέρες. Αυτά ήταν όλα αυτά που ήθελα να πω σε γενικές γραμμές. Ελπίζω να μην τρομάξετε με τις φωτογραφίες που είδατε. Αυτό είναι ξεκάθαρα το πριν, το μετά θα είναι πολύ καλύτερο και θα το κάνουμε μαζί. Δεν ξέρω, κάντε μου ένα like ή γράψτε μου από κάτω στα σχόλια αν θα σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, μην τα κάνω τζάμπα, μην χαλάσω και όλα τα analytics του καναλιού μου, εντάξει είναι που είναι όπως είναι, να μην τα χειροτερέψω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνδρομητές μου που συνεχίζουν και με βλέπουν, όσοι με βλέπουν, και θα τα πούμε πάρα πολύ, 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 πολύ σύντομα. Πολλά, 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 πολλά φιλιά.